Εχθές γύρω στις 11 το πρωί μας ανακοινώθηκε η απόφαση του δικαστηρίου η οποία απορρίπτει τα ασφαλιστικά μέτρα, πράγμα που σημαίνει ότι από χθες που ανακοινώθηκε η απόφαση είμαστε χωρίς την ομπρέλα, να το πούμε έτσι, της νομικής κάλυψης. Για να απαντήσουμε και στα ερωτήματα, η ειδική διαχείριση, αυτό που έβαλε χθες είναι ότι μένεται ως έχει, για να το δούμε από Δευτέρα. Μόλις μιλήσαμε μαζί της, θα συναντηθούμε τη Δευτέρα, αλλά το θεωρεί και η ίδια τυπική διαδικασία, ότι είναι απόφαση κυβέρνησης. Δεν υπάρχει, λέει, χρηματοδότηση για κανέναν σας. Από Τρίτη, όπως ανακοίνωσε, θα περπατήσει, λέει, στις απολύσεις όλων μας και θα βάλει μέσα εργολάβους. Δεν είναι η πρώτη φορά, βεβαίως, που επιχειρούν να μας απολύσουν. Μας έχουν απολύσει το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο έτος, τρεις φορές. Τρεις φορές μας έχουν βγάλει έξω και έχουμε ξαναμπεί μέσα και είμαστε εργαζόμενοι. Άρα, κάτω από αυτό έχουμε δύο. Να πάμε με δύο άξονες. Ο ένας είναι, ο οποίος κλείνει σιγά σιγά και τελειώνουν οι δυνατότητες, αλλά θα αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε δυνατότητα, το νομικό κομμάτι. Μιλήσαμε και με τον δικηγόρο, θα περπατήσουμε διάφορα, γιατί είναι πραγματικά ανεπίτρεπτη η απόφαση του δικαστή, θα περπατήσουμε διάφορα και σε νομικό επίπεδο. Το κύριο όμως που μας έχει κρατήσει και είμαστε ζωντανοί είναι ο αγώνας. Η ενότητα των εργαζομένων πάνω απ' όλα, των σωματείων μεταξύ τους, η αλληλεγγύη που εκφράζεται πάνω απ' όλα από τις περιοχές μας, γιατί είναι πλήγμα το ζήτημα στη Λάρκο για να μην ερημώσει ο τόπος μας, αλλά και πανελλαδικά η αλληλεγγύη που εκφράζεται και τους έχει ζωρίσει και μας έχει κρατήσει όρθιος. Εμείς αυτό το έχουμε σαν πείρα πλέον μέσα 4,5 χρόνια. Αυτό είναι που μας έχει οδηγήσει σήμερα και όχι πριν πολλά έτη να είμαστε απολυμμένοι και να μην μας είχαν εξοφλήσει. Άρα αυτό το κρατάμε. Είναι κρατούμενο που πρέπει να το βαστίξουμε, γιατί είναι η επένδυση που βασιζόμαστε για να περπατήσουμε παραπέρα. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε με νέες μορφές την ενότητά μας, να λύσουμε ζητήματα που μπορεί να φέρει η πιθαρόν ανεργία όπως έχουν αποφασίσει, με σκοπό να μείνουμε ενωμένοι όσο χρειαστεί, για όσο διάστημα χρειαστεί, για να μπορέσουμε να λύσουμε και ζητήματα των οικογενειών μας, αλλά πραγματικά να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο οι εργαζόμενοι στη νέα βάση της ΛΑΡΚΟ, όποια και να είναι αυτή, όπου και να κάτσουν οι ανταγωνισμοί μεταξύ τους και ο τσακωμός, και όποτε και να είναι αυτή. Αντικειμενικά, συνάδελφοι, στα χωριά γύρω από τη ΛΑΡΚΟ, όχι μόνο εδώ στην Λοκρίδα, αλλά και στην Εύβοια και παντού, ακόμα και στο Μαρούσι, αντικειμενικά έχουμε επιλέξει και έχουμε κτίσει τις ζωές μας γύρω από αυτή την επιχείρηση. Άρα η απόλυσή μας εκτοπίζει από τις ζωές μας. Άρα αντικειμενικά δεν έχουμε που να πάμε και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Όσοι συνάδελφοι και κάτω από αυτή την πίεση επιχείρησαν ή βρήκαν δουλειά σε άλλες φάμπρικες κτλ, πάλι είμαστε εκατοντάδες. Και αυτός ο δρόμος στέρεψε και αυτός. Δεν έχει απεριόριστες δυνατότητες. Άρα αντικειμενικά, σε περίπτωση που η κυβέρνηση υλοποιήσει την απόφαση, όπως είπε ο μελέτης, μπαίνουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι το πώς θα ζήσουν τόσες οικογένειες άμεσα, όχι μόνο εδώ στη Λοκρίδα, αλλά συνολικά. Το δεύτερο είναι το βιομηχανικό ατύχημα που μπορεί να προκληθεί όχι σε μία μόνο στο εργοστάσιο, αλλά σε 5 περιοχές. Παραδείγματος χάρη, σήμερα στα μεταλλεία του Αγιάννη ξέσπασε πυρκαγιά στο αντιοστάσιο, στην υγειώτευση του Αγιάννη. Δεν υπήρχε πυροσβεστική. Αλλιώς θα καιγόταν τώρα ο τόπος. Οι δικές μας οι δυνάμεις της ΛΑΡΚΟ πήγανε και αντοπίσαν και κάνανε καταστολή. Πρέπει να υπάρχει μια δυναμική απάντηση πριν τις εξελίξεις. Ή όπως ανακοινώθηκε προφορικά, στην καρδιά των εξελίξεων, τη μέρα των εξελίξεων. Η πρόταση είναι γενική απεργία
Όταν λέμε όμως γενική, αυτό θέλει δουλειά, συνάδελφοι. Πρέπει να πάμε στις ιχθυοκαλλιέργειες, πρέπει να πάμε στα σούπερ μάρκετ, πρέπει να πάμε σε όλη τη Λωκρίδα, στην ευρύτερη Λωκρίδα δηλαδή, και ακρέφιν και αυτά. Γενική απεργία και συγκέντρωση όλης της περιοχής, μικρών, μεγάλων, και προφανώς και αλληλεγγύης και όσοι μπορούν να έρθουν, εδώ έξω από τα σηματοπλέγματα της ΛΑΡΚ. Εδώ θα δούμε τις εξελίξεις, θα τις κρίνουμε, θα δούμε τα νέα δεδομένα και θα αποφασίσουμε μπροστά σε όλους την προσαρμογή μας στη νέα φάση ή όχι στη νέα φάση, σε πιθανή παράταση της φάσης που προκύπτει. Εδώ όλοι μας δεν είμαστε διατεθειμένοι να βλέπουμε να μας παίρνουν τις εργασίες μας μέσα από τα χέρια και εμείς να καθόμαστε να τους κοιτάμε. Τους προειδοποιούμε από τώρα τη συγκυβέρνηση, το κρίμα στο λαιμό της. Εμείς έχουμε επιχειρήματα, πρόθεση διαλόγου, πρόθεση καλής συνεννόησης, αλλά και αποφασιστικότητα, ότι δεν θα τους πούμε «παιδιά, περάστε, σας ευχαριστούμε για την αντικατάσταση, φεύγουμε». Και σήμερα και αύριο και τη Δευτέρα και την Τρίτη το πρωί πρέπει να οργώσουμε τα χωριά, να μπούμε στις άλλους χώρους δουλειάς, να συζητήσουμε τι σημαίνει 500, 600 άνεργοι, 700 στις περιοχές. Μέχρι και στην Εύβοια πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Αντικειμενικά θα οδηγηθούμε να ζητήσουμε δουλειά στις άλλες στις φάμπρικες. Τι σημαίνει αυτό? Ό,τι σημαίνει, ό,τι συμβαίνει στις φάμπρικες της βιομηχανίας που αρχικά απορρόφησαν κάποιους εργαζόμενους στη ΛΑΡΚΟ με 50 ευρώ μεροκάματο, π.χ. Και σήμερα, επειδή είναι πολλές οι αιτήσεις, είπε στο 43. Άρα οι επιπτώσεις, γιατί ο άλλος δουλειά θα παραζητήσει. Οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο στον άνεργο της ΛΑΡΚ. Και εμείς πρέπει να κρατήσουμε την ενότητα. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε με τους εργαζόμενους στις άλλες βιομηχανίες, φάμπρικες, χώρους δουλειάς. Πρέπει να κρατήσουμε την ενότητα στήριξης για να επαναλειτουργήσει η ΛΑΡΚ. Γιατί αλλιώς μαραζώνει ο τόπος είτε με το ένα είτε με το άλλο σενάριο. Ο αγώνας που έχουμε κάνει είναι ηρωικός, είναι μεγαλειώδης, είναι έξω από αυτό που έχουν καταγραφεί στην ιστορία του εργατικού κινήματος να βαστίξει 4,5 χρόνια και μετά από 4,5 χρόνια να είναι μεγαλύτερη συσπήρωση από ό,τι είχε την πρώτη μέρα. Έχει αντοχή δηλαδή και μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί που το θέλουμε. Η κερδοφορία του ορυκτού πλούτου είναι λία για αυτούς και θέλουν να τον αρπάξουν. Εμείς πρέπει να είμαστε με αντοχή εδώ για να είμαστε από αυτή την κερδοφορία, να πάρουμε την πίτα που μας αναλογεί. Και η πίτα που μας αναλογεί είναι οι δουλειές μας, είναι σωστή μισθή με δικαιώματα. Αυτή είναι η πίτα που μας αναλογεί σε αυτό το σύστημα. Την εργατική μας δύναμη πουλάμε. Αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε.